Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εμπράκτος, πάντα μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Είμαστε και απόψε κοντά σας, πιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού, εδώ μαζί με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Μακρυγιάννη, για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα σχολιάσουμε μια επικαιρότητα που αρχίζει έτσι να παίρνει μπρος με γρήγορο ρυθμό, καθώς έχουμε νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες ήδη στην επικαιρότητα. Θα αρχίσουν πλέον να μας απασχολούν οι μεγάλες πρωτοβουλίες, κυρίως στην οικονομία. Με το φορολογικό νομοσχέδιο και πάει λέγοντας, αλλά και με πολλές άλλες εξελίξεις. Καθώς σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση της νέας ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Και πάει λέγοντας, θα ασχοληθούμε περισσότερο με την οικονομία πάντως. Σήμερα και με την ανάπτυξη. Αύριο έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ. Με την Άγγελα Μέρκελ, μπράβο, τη Γερμανίδα καγκελάριο, ναι. Στο Βερολίνο. Υποτίθεται και είναι πραγματικότητα ότι από εκεί μπορεί να προέλθει κάποιο πράσινο ή κόκκινο φως για ορισμένα πράγματα που θα ήθελε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στην οικονομία. Να το δούμε λοιπόν, ναι. Και στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει να βάλει τη χώρα σε ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης. Και να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα. Είδαμε και την άρση των capital controls και αυτό δεν το συζητώ έτσι. Είναι μια δέσμευση, έτσι όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, ήταν μια δέσμευση της κυβέρνησης που έγινε πράξη πριν από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί. Το έτσι, περίμενες, σύμφωνα... το περίμενες. Ότι θα να γίνει. Πας στο ATM, τι Εγώ θυμάμαι τις ουρές των στα ATM και το πρόβλημα που είχε προκληθεί. Ναι, ναι. Εντάξει, σε πολλούς συμπολίτες μας, σε όλους μας έκλεισε αυτός ο κύκλος. Απ' την άλλη, Γιάννη, έχουμε και αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Θα τα δούμε στην πορεία. Να πάμε όμως να δώσουμε αμέσως τρόπους επικοινωνίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σας δώσουμε το email της εκπομπής μας, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα ερωτήματά σας, τυχόν απορίες, το οποίο είναι bractos@attica.gr. Ακόμα να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του σταθμού www.attica.tv.gr. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στους καλεσμένους μας. Κοντά μας σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Πανάκης, βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χοδρογιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μακρυγιάννη. Να πούμε έτσι θερμά συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν και μπήκαν στα πανεπιστήμια μας, αλλά και σε όσα παιδιά δεν πέτυχαν, να συνεχίσουν την προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για να φέρουμε και σε αυτό τον τομέα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να υλοποιήσουμε μια δέσμευσή μας, όπου να συνδέσουμε επιτέλους την αγορά εργασίας και τις ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας με το τι τελικά έρχεται από την εκπαίδευση, ναι, και να μπορούμε πραγματικά να μειώσουμε τα ποσοστά ανεργίας που ειλικρινά τα τελευταία χρόνια εκτοξεύτηκαν. Μεγάλη όχι μόνο, όχι μόνο εκτόξευση των ποσοστών ανεργίας, ναι, αλλά να βλέπουμε και νέα παιδιά με ψηλά προσόντα να φεύγουν στο εξωτερικό και άλλα παιδιά να είναι στην χώρα μας και να μην μπορούν να εργαστούν. Μεγάλη πληγή. Τώρα ναι, πραγματικά. Έχουμε κοντά μας και την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, στέλεχος του κινήματος Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια όντως στα παιδιά που πέτυχαν. Ωστόσο, η μάχη είναι το σημαντικότερο. Το αν είναι νικητές ή όχι στην παρούσα φάση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει τη σημασία του, αλλά δεν καθορίζει τη ζωή. Γιατί πολλά παιδιά, για πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει, θεωρούν ότι αυτή η επιτυχία η μη της Πανίνης θα καθορίσει και τη ζωή τους. Δεν είναι έτσι και στο μέλλον τα πράγματα. Που μπορεί να δοθούν. Τα πανεπιστήμια χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουν αρκετά ζητήματα και νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια μας που διαπρέπουν οι φοιτητές μας στο εξωτερικό, ακόμα και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έχουν περάσει πλέον στο Πανεπιστήμιο της χώρας. Και να πούμε ότι απαιτείται πλέον η διασύνδεση της παιδείας με την επιχειρηματικότητα γενικότερα, με την αγορά έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε όσον αφορά την άρση των capital controls.
Και θέλω να μας πει ο κύριος Σπανάκης, αν πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση που πραγματικά θα βοηθήσει την οικονομία. Και το ρωτώ αυτό γιατί είδαμε, ακούσαμε ότι προκλήθηκαν αρκετές αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το κίνημα αλλαγής. Είδαμε και τον κύριο Τσακαλώτο ότι δήλωσε ότι ήταν ένα τελευταίο βήμα της διαδικασίας, όπου κάτι το οποίο το είχε προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Καταρχήν, θα ήθελα να πω πάνω στο θέμα αυτό ότι για εμάς στην πολιτική μας ατζέντα είναι ψηλά η λέξη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας και εμπιστοσύνη της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω ότι ήδη μέχρι τώρα το νομοθετικό έργο και οι νόμοι του κράτους που έχουν γίνει τελευταίες εβδομάδες, είδατε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μειώσαμε έμφυα, φέραμε τις 120 δόσεις, μιλάμε για επιτελικό κράτος, εξασφαλίσαμε τις ακαδημαϊκές ελευθερίες για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας. Όμως, ο Πρωθυπουργός της χώρας είδατε ότι είχε μια εξαιρετική συνάντηση και στη Γαλλία, όπου θέλει να έχει συγκεκριμένη ατζέντα στις επισκέψεις ο Πρωθυπουργός. Είχε μια εξαιρετική συνάντηση στη Γαλλία. Έχει επίσης στη Γερμανία και έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Μιλάει για οικονομία. Μιλάει για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Μιλάει για προσέλκυση επενδύσεων. Μιλάει για το θέμα και τις προοπτικές που έχουμε στον τομέα της ενέργειας. Από εκεί πέρα, η άρση των capital controls. Η άρση των capital controls εξασφαλίζουν τις προποθέσεις εκείνες για να έρθει ξανά η χαμένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 50 μήνες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ταλαιπωρήθηκαν από τα capital controls. Από την άλλη πλευρά, είδαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σύντομα, το 2015, το 2016, σύντομα θα έχουμε άρση των capital controls. Δεν ήρθε ποτέ αυτή η άρση. Ακούσαμε επίσης τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Παπά. Ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο πριν από λίγες ώρες να μιλάει ότι υπήρχε για μια διστακτικότητα, λέει, των τραπεζών εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήρθε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα να πει ότι υπήρχε αβεβαιότητα όσο ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι η άρση των capital controls φέρνει την αξιοπιστία στην ελληνική οικονομία. Φεύγουν οι εικόνες από τις σουρές που είδαμε στην αρχή, τα λουκέτα που είδαμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χαμένα χρήματα μικρομετόχων των τραπεζών, του ελληνικού δημοσίου εξαιτίας της μείωσης της μετοχικής αξίας των τραπεζών και βλέπουμε ότι επιτέλους μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Ωραία. Κυρία Δημαδάμα, θα κάνετε ένα σχόλιο για την άρση του capital controls υπό την έννοια ότι στη φάση που βρισκόμαστε προφανώς είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά δεν αρκεί προφανώς κατά πολλούς αυτό. Αυτή ήταν και η θέση του κινήματος αλλαγής και στην ανακοίνωση που κάναμε. Βεβαίως και θέλουμε να επικροτήσουμε την άρση επιτέλους των capital controls μετά από αρκετά χρόνια. Το 2015 ήταν μια εφιαλτική χρονιά και καλό είναι να θυμόμαστε πώς έγινε, τι έγινε και πώς αντιμετωπίστηκε όλη η κατάσταση από την τότε κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν αποτελεί και ένα επικοινωνιακό στοιχείο για να πανηγυρίσουμε, διότι είναι ένα πρώτο βήμα. Χρειάζονται πολλά άλλα για να μπορέσουμε να δούμε πραγματική ανάπτυξη στη χώρα μας μετά από τις τεράστιες δυσκολίες, τη λιτότητα πολλών χρόνων που δεν καταφέραμε όλοι μαζί, όπως άλλες χώρες, να επιτύχουμε. Άρα, ναι, είναι ένα θετικό βήμα. Εμείς, σαν κίνημα αλλαγής, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και με τη Νέα Δημοκρατία, λέμε τα θετικά. Είμαστε κοντά στην προσπάθεια που γίνεται, όμως υπάρχουν τα πλεονάσματα. Έχουμε βάλει ως στόχο μας τη μείωση από το 3,5% στα 2. Για να το πούμε αυτό. Δεν βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα, όπως υποσχόταν πριν τις εκλογές. Άρα, ναι, βήμα-βήμα, είμαστε εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση. Ξέρουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, όπως και πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και πολύ, πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση. Και όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και όχι διχασμό, όπως είδαμε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, δυστυχώς. Λιγότερες φορές, αλλά κάποιες φορές. Όλοι κρινόμαστε. Διότι η αντιπολίτευση που κάνατε το προηγούμενο διάστημα σας πήγε απλώς στο 8%, θα έλεγε κάποιος. Δεν είναι απλώς το 8%. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε μετά, φαντάζομαι, κάποια στιγμή σε ένα ακραία διχαστικό περιβάλλον που έγιναν οι προηγούμενες εκλογές, κύριε Μακρυγιάννη, με στόχο ακριβώς το κίνημα αλλαγής και από τις δύο μεριές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε εσείς ευχαριστημένοι. Θα το συζητήσουμε με μεγάλη μου χαρά. Να βάλουμε αυτό το θέμα, το οποίο δείξατε, που έτσι κι αλλιώς είναι στο επίκεντρο τώρα και
της πολιτικής συζήτησης τουλάχιστον στην Ελλάδα, εν ώψη της αυριανής συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Μέρκελ. Βλέπουμε, κύριε Σπανάκη, ότι ούτε στο Παρίσι ούτε τώρα στο Βερολίνο ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει το θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, και τι ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Γιατί φοβάστε ότι θα απορριφθεί? Καταρχήν, εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα, διότι είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ναι. Εμείς έχουμε μία ισχυρή λαϊκή εντολή, ναι, από την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Για να εφαρμόσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, θα το πω για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, αυτό. Mm-hmm. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Ναι. Δεν τίθεται αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν να το λήξουμε αυτό και αυτή την κινδυνολογία. Ναι, γιατί, αυτή δεν την κινδυνολογία το, γιατί δεν το αυτή θέσατε, κύριε Σπανάκη, ήδη? Που θέλει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και σε όλα τα άλλα. Εδώ μειώνουμε φόρους και λέει θα κόψετε συντάξεις. Λοιπόν, εμείς λοιπόν απαντάμε και λέμε ότι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ο χρόνος. Να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Εμείς τι λέμε? Εμείς θέλουμε να φέρουμε την αξιοπιστία για να έρθουν επενδύσεις. Ναι. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εφαρμοστεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Εμείς για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, κύριε Μακρυγιάννη, μιλάμε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως, ναι, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε από το 2016 και σας παραπέμπω στις συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της εκθέσεως της Θεσσαλονίκης το 2016 το Σεπτέμβριο. Να δούμε λίγο το πρόβλημα στη βάση του. Το πρόβλημα στη βάση είναι ότι εμείς, τι λέμε, πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί αυτό το πλεονάσμα ήρθε μέσα από την υπερφορολόγηση. Εμείς όμως βλέπετε ότι το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φέρουμε μείωση του ΕΝΦΙΑ, mm-hmm, και ετοιμάζουμε και δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, που θα έχουμε και μείωση των φορολογικών συντελεστών. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εμείς τι λέμε? Μεταρρυθμίσεις, αξιοπιστία ελληνικής οικονομίας, επενδύσεις, διασφάλιση των φορολογικών εσόδων, νέες θέσεις απασχόλησης, και εμείς ξεκινάμε αυτό το οποίο λέγαμε και προεκλογικά, για να ζητήσουμε τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, εφόσον έρθουμε και υλοποιήσουμε το πρώτο 12μηνο της δεσμεύσης μας. Άρα λοιπόν, όχι, εμείς το έχουμε βάλει και το έχουμε θέσει. Πάντως δεν ήταν αυτό το χρονοδιάγραμμα πριν τις εκλογές. Άρα λοιπόν, και δεύτερον, για να απαντήσω και στην κυρία Δημαδάδα, ακούστε να δείτε. Εμείς είχαμε πει ότι θα φέρουμε μείωση του ΕΝΦΙΑ, για παράδειγμα, από το 2020. Τη φέρνουμε από το 2019. Τα καθαριστικά που θα λάβουν οι φορολογούμενοι σε λίγες ώρες θα είναι μειωμένα μεσοσταθμικά κατά 22%. Συμφωνία. Προσέξτε, το 28 που θα γίνει 24%. Προσέξτε να δείτε. Το 28 που θα γίνει 24% είναι για τα εισοδήματα του 2019. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν είναι για τα εισοδήματα του 2020. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την πολιτική της και νωρίτερα από αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Απλώς, κύριε Σπανάκη, λοιπόν, επειδή ήταν κάτι που μας έχετε δίπλα σας, εμείς έχουμε πει σαν κίνημα αλλαγής. Εάν πάει ο κύριος Μητσοτάκης και ζητήσει, συγγνώμη και σας διακόπτω, το υπερπλεώνασμα και τη μείωση από 3,5 σε 2, γιατί το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα, είναι τροχοπέδι αυτή τη στιγμή στην οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης. Θα είμαστε μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Γιατί δεν το βάζουμε στη συζήτηση, δεν το βάζει η κυβέρνηση, ώστε και εμείς και όποιοι από τους. Από την πολιτική μπορεί να στηρίξει την πρόταση, να πάμε όλοι μαζί για πρώτη φορά να το διεκδικήσουμε. Εμείς λοιπόν, καταρχήν να σας πω κάτι, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Χαιρόμαστε γιατί στα δύο από τα τέσσερα νομοσχέδια, mm-hmm, τα δύο από τα τέσσερα νομοσχέδια ψηφίστηκαν πάνω από 285 βουλευτές. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι οι νομοθετικές προτάσεις της κυβέρνησης έρχονται και από τις άλλες παρατάξεις. Εδώ λοιπόν, εμείς τι λέμε? Και στο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λοιπόν τι λέμε? Και θα έχουμε συνέχεια και να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας, και θα έχουμε και συνέχεια, διότι ήδη το επιτελείο και σήμερα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και πήρε τη σχετική έγκριση. Το Υπουργείο Μεταφορών
υποδομών. Φέρνει συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα δημιουργήσει επιτέλους να λυθούν προβλήματα μηνών. Θα συζητήσουμε αυτά. Μηνών. Άρα λοιπόν, να καταλήξουμε. Ότι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι στον πυρήνα της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που μέρος του μεταρρυθμιστικού προγράμματος είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιείται. Και από εκεί και πέρα οι επαφές που ήδη έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός σε Γαλλία, σε Γερμανία και που θα έχει και συνέχεια, είναι στην λογική της προσέλκυσης επενδύσεων, προκειμένου να φέρουμε ανάπτυξη στη χώρα, να φέρουμε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα μας φέρουν εκείνες τις προϋποθέσεις για να πάμε και στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, στη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και από εκεί πέρα να πάμε σε επιτέλους τα επίπεδα εκείνα που χρειάζεται. Τώρα, η άρση των capital controls, για να επανέλθω, μιας και το έχουμε θέσει, φέρνει λοιπόν την Ελλάδα σε μια θέση τέτοια που επιτέλους να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με ίσες ευκαιρίες με τις άλλες χώρες και με ίδιες προϋποθέσεις για να διαπραγματευτεί. Κυρία Δημαδάμα, σας αρκεί αυτή η εξήγηση που δίνει η κυβέρνηση για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθότι έχει εκδηλωθεί και από την αντιπολίτευση και από μέρος σας, εκ μέρους του ΚΙΝΑΡ, η διάθεση να συνδράμετε μια τέτοια προσπάθεια μείωσης δηλαδή του πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτής της δέσμευσης. Ναι. Έτσι. Όχι, κύριε Μακρυγιάννη, νομίζω ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση με την οποία εντολή που έχει, την εντολή της εδώ και 1,5 μήνα, να πιέσει στις συναντήσεις που κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μακρόν, με την κυρία Μέρκελ και μια σειρά επαφών σε επίπεδο Ευρώπης που έχει και Ηνωμένων Πολιτειών, αν δεν κάνω λάθος, άμεσα που έχει προγραμματίσει, να θέσει το θέμα των υπερπλεονασμάτων από 3,5 σε 2,5, προκειμένου και να προσελκύσει επενδύσεις με καλύτερους όρους, γιατί αυτό είναι τροχοπέδιο, όπως είπα και νωρίτερα, και επειδή αυτή τη στιγμή πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, περιμένετε. Είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει για την προσέλκυση επενδύσεων. Βοηθάει με προϋποθέσεις όμως και αυτό. Η μείωση της φορολογίας, κύριε Μακρυγιάννη, κύριε Χοντρογιάννη, θέλει προϋποθέσεις για να μπορέσει να αποδώσει. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, όταν ανοιγόμαστε και προσπαθούμε να έχουμε επενδύσεις, όταν από το 2010 υπήρχε μια προσπάθεια να είμαστε όλοι μαζί, τόσο όσο αφορά την οικονομία, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη. Ναι. Και δεν είχαμε ανταπόκριση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση με τότε. Το παράπονο έχετε μείνει από τότε. Δεν είναι το παράπονο, έτσι, ξέρετε τι είναι, κύριε Μακρυγιάννη, ότι πρέπει να βάζουμε μυαλό. Πρέπει να βάζουμε μυαλό. Συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Ναι, συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τους ΑΝΕΛ. Τώρα δεν θέλετε να δείτε κανέναν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάτσουμε κάτω στο ίδιο τραπέζι όταν η χώρα κατέρε. Άρα να βάζουμε μυαλό όλοι μας. Γιατί άλλες χώρες βγήκαν στα 3-3,5 χρόνια και εμείς παλεύουμε ακόμη και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε από την ύφεση. Το ερώτημα είναι αν ακούν οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για να έρθει η χώρα μας στην ανάπτυξη. Στην πρότασή μας για μείωση των υπερπλεονασμάτων άμεσα, για το υπερταμείο, που είμαστε 99 χρόνια η δημόσια περιουσία στο υπερταμείο, τι θα κάνει με αυτό η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, προκειμένου πραγματικά να συνδράμουμε και εμείς προς την κατεύθυνση αυτή, για να πάει και η κυβέρνηση με ισχυρά χαρτιά στους εταίρους και να πει ότι εδώ υπάρχει μια βούληση πολιτική διευρυμένη, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε επιτέλους σε αυτά τα επιτέλους αυτήν την προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι άρρωγος αυτή την προσπάθεια. Θα διερευνηθεί αυτό. Διότι να βάλουμε και τον κύριο Μπάκα στην όλοι συζήτηση. Όλοι προσπαθούμε λίγο να βγούμε από το τέλμα. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο πριν μιλήσει ο κύριο Μπάκα και νομίζω ένα ερώτημα που. Αν έχετε την καλοσύνη πολύ σύντομα να το βάλουμε για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο νομίζω ότι όλοι το απαντάμε στην κατεύθυνση του ναι. Έχει αλλάξει το οικονομικό κλίμα το τελευταίο διάστημα και στην αγορά? Νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι. Ποιος το αποδεικνύει πέρα από, από την καθημερινότητα που το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι? Το αποδεικνύει και ο δείκτης οικονομικού κλίματος, που σημείωσε την υψηλότερη επίδοση από το 2008, παρακαλώ. Την υψηλότερη επίδοση του 2008. Και για πρώτη φορά από το 2014 ξεπέρασε το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και νομίζω, με αυτό νομίζω και ο κύριος Μπάκας, που είναι άνθρωπος της αγοράς, μπορεί να δώσει αυτή την ώρα να βάλω εγώ το ερώτημα. Μισό λεπτό. Να πω το κάποιο κοντρόλ, κάτι σημαντικό. Κύριε Μπάκα, πώς βλέπετε το τελευταίο δίμηνο ή, εν πάση περιπτώσει, το νέο πεδίο που διαμορφώνεται, και αν πράγματι όλες αυτές οι κινήσεις τώρα που έχουν γίνει βοηθούν στο να διαμορφωθεί ένα αναπτυξιακό κλίμα και να έχουμε πιο ενισχυμένους ρυθμούς ανάπτυξης? Είμαστε ήδη σε ανάπτυξη.
αλλά είμαστε σε μια ισχνή ανάπτυξη σχετικά. Και είπα και για να πω το εξής από την αρχή. Τα Capital Control, τέτοια μέρα 2015, οι φοιτητές που ήταν να φύγουν το εξωτερικό είχαν αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα. Το θυμούμε όλοι μας. Δηλαδή, κάποιος πήγε να διαμείνει στην Αγγλία, στη Βουλγαρία ακόμα, στη Ρουμανία ακόμα, οπουδήποτε, ήταν υποχρεωμένοι οι γονείς να αποκαταβάλουν τα ετήσια μισθώματα του ακινήτου. Επειδή αυτό δεν μπορούσε να γίνει, ναι, είχαν τα Capital Control, έπεσε στη δικασία να συνεργάζονται με συγγενείς ομογενείς Αυστραλία-Αμερική για να στείλουν τα χρήματα των παιδιών τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο, βασικό στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Όταν ξεκίνησε το Capital Control, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι οι εξαίρεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, σύγκριση με τα αγορά γενικότερα, τις εταιρείες σταμάτησαν. Ακαριαία. Για ποιο λόγο, κάποιος βάζει τα χρήματά του στην μια χώρα, θέλει να μπορεί να τα πάρει κιόλας. Αν δεν μπορεί να τα πάρει, υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στο σήμερα τώρα πλέον. Πάμε λίγο σήμερα, γιατί πολύ μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν από τα Capital Control στο μεταξύ αντιμετωπίστηκαν με διάφορους τρόπους. Δεν πάμε τώρα από το μηδέν. Στο τέλος είμαστε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η άρση του Capital Control βοηθάει την οικονομία για επενδύσεις. Σίγουρα η κατάργηση του ΦΠΑ 20% στις νέες οικοδομές είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει τις νέες οικοδομές να γίνουν. Για ποιο λόγο, κύριε Μακρυγιάννη, να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Το 85% των αγοροπολισιών των ακινήτων που γινόντουσαν μέχρι και σήμερα, που γίνονται ακόμα και μέχρι και σήμερα, αφορούν ακίνητα άνω των 30 ετών. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, διότι ο ξένος επενδυτής ή ενηχώριος αγοραστής δεν επιθυμεί να πληρώσει ένα καπέλο 20% σε μια εξήγηση ακινήτου. Γι' αυτό πρέπει όλους τους ξένους να αγοράζουν ακίνητα μεταχειρισμένα και να βλέπουμε νέα ακίνητα κλειστά, να μην πολλούνται. Εμείς αυτό που ζητάμε, που θεωρούμε μάλλον και ζητάμε σαν κλάδο, σαν θέμα το αγορά γενικότερα, είναι ο εξής. Ότι όταν γίνει η διαδικασία με το ΦΠΑ 20% να αφορά και τις οικοδομίες που θα γίνουν σήμερα, όχι μόνο τις παλιές, δηλαδή αυτές που έχουν οικοδομηθεί από το 2006 και μετά, που βγάλει άδεια. Ναι. Γενικότερα τώρα στην οικονομία. Βλέπουμε ότι όλες οι επενδύσεις που έρχονταν στη χώρα είχαν ένα κόφτη τις 250.000. Δηλαδή στοχεύαμε μόλις τη χρυσή βίζα, golden visa. Κινέζοι, Αιγύπτιοι, Ρώσοι, Άραβες. Λίγα τα κίνητα τα οποία ήταν άνω 250.000 ευρώ. Ελάχιστα. Για ποιο λόγο, δεν το γνωρίζουμε. Άρα όταν βλέπετε λίγο συγκεκριμένες κινήσεις στην αγορά και σε ποιους τομείς, κύριε Μπάκα? Βλέπουμε ότι οι κινήσεις για τον κλάδο της οικοδομής γενικότερα είναι σημαντικές. Η μείωση του ένφια είναι ένας φόρος που μπήκε κάποτε στιγμία, αλλά έμεινε, παρέμεινε. Όλοι θυμόμαστε τις περιπτώσεις ιδιωτικών ακινήτων οι οποίοι δεν δέχονταν την κληρονομιά. Είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό αποποίησης κληρονομιάς το 2019. 80% περίπου, 70% αύξηση της αποποίησης κληρονομιάς. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι αρχίζει κάπως και αλλάζει. Δηλαδή, οποιοδήποτε φόρος μειώνεται, κάνει καλό στον προϋπολογισμό της οικογενείας καθώς και των επιχειρήσεων. Για να πάμε σε αυτό, για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Έχουμε μείωση φόρων. Αυτό αριθμητικά βάζει το εξής θέμα. Ότι πώς θα καλυφθούν. Μπράβο. Όταν μειώνεις τους συντελεστές, έτσι αριθμητικά, απλοϊκά τώρα το λέω, καταρχήν μειώνεται το έσοδο. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες ενέσεις ανάπτυξης ώστε να αναπληρωθεί αυτό το κενό? Πώς το βλέπετε εσείς και μετά κύριε, θα εμείς, πάμε με τους εμείς ευελπιστούμε μας να γίνει για να δουλέψει η οικονομία γενικότερα. Είναι δυνατόν να κλάδους λειτουργήσει αυτό θέλει το χρόνο. Μοντέλο. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια για να λειτουργήσει και να φέρει πίσω τους φόρους που έχουν κοπεί, τα εισοδήματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε στην πορεία, γιατί το ερώτημα τώρα το μεγάλο είναι ότι με αυτό το, ας το πούμε, τη συνταγή, με αυτή τη συνταγή που πάει να υλοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή μικρότερη φόρη, άρα μεγαλύτερη προσδοκία για επενδύσεις ή για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα φέρει ανάπτυξη. Και μέσα από την ανάπτυξη θα καλύψεις την όποια τρύπα μπορεί να δημιουργηθεί. Θα λειτουργήσει τώρα αυτός ο κύκλος? Για να δούμε. Σωσό, ή θα φέρουμε γύρω-γύρω και θα πέσουμε μέσα? Λοιπόν, αμέσως μετά. Μετά το διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εγώ το μάχια πολύ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε θέσει επιτάπητο στα ζητήματα της οικονομίας, βεβαίως. Το θέμα είναι αυτό, εάν θα λειτουργήσει η συνταγή την οποία επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, όπως είπε και ο κύριος Σπανάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι και είναι και ο καθηλήν αρμόδιος στα ζητήματα. Και από το χώρο έτσι, των εφοριακών, τα γνωρίζει αυτά τα θέματα. Εάν, κύριε Σπανάκη, λοιπόν, η μείωση των φόρων, που εξ αντικειμένου σε πρώτο επίπεδο δημιουργεί μια απώλεια εσόδων, εάν λοιπόν η μείωση των φόρων θα λειτουργήσει θετικά στην πορεία. Κύριε Μακρυγιάννη, με γυρνάτε πολλά χρόνια πίσω. Να θυμηθώ
στην ΑΣΟΕ, στην Ανώτατη Εμπορική. Ναι. Όταν στο δεύτερο έτος. Στην Πατησίων. Μας μάθαιναν, ναι. Στην Πατησίων που επιτέλους με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες που εξασφαλίζουμε θα αναβαθμιστεί πάλι η περιοχή. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Θα τα δούμε. Να τα λέμε αυτά. Θα τα δούμε. Μην λέτε τώρα αυτά που λένε διάφοροι συνάδελφοί σας λευτεριά στην Αθήνα. Μην το πάμε έτσι τώρα. Που μας μάθαιναν ότι το πραγματικό εισόδημα εξαρτάται από την κατανάλωση, από τις επενδύσεις, από τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Και έρχομαι και θέτω ένα ερώτημα. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών φέρνει αύξηση κατανάλωσης. Φέρνει αύξηση κατανάλωσης. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών δίνει μια δυνατότητα και στα χαμηλά εισοδήματα να αυξήσουν την κατανάλωση. Δίνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα, αυξάνουν την κατανάλωση και βλέπετε ότι εξασφαλίζουν δύο πράγματα. Προσέξτε. Εξασφαλίζουν και τα φορολογικά εισόδημα και κάτι άλλο. Το οποίο δεν το είπα προηγουμένως και το λέω τώρα. Ναι. Ότι μειώνουν τη φοροδιαφυγή. Διότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Πώς μειώνουν τη φοροδιαφυγή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο άλλος όταν έχει υψηλό φορολογικό συντελεστή δεν μπορεί να επιβιώσει. Υπάρχει και γιατί ανάγκη, είναι αυτόματη. Υπάρχει ανάγκη. Θα πάμε τώρα και στα φορολογικά. Γιατί είναι λειτουργεί αυτόματα δεν είπα ότι η μείωση αυτό, δεν του φορολογικού δεν λέω ότι μόνο αυτό. Για έναν επιχειρηματία. Προσέξτε. Τα οικονομάει περισσότερο. Η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή χρειάζεται μία σειρά μέτρων. Μία σειρά μέτρων. Ποιο πει ότι μόνο με ένα μέτρο έχει καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, θα πει ψέματα. Αλλά η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι σε αυτήν την κατεύθυνση της μείωσης της φοροδιαφυγής, διότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έφερε δύο πρωταθλήματα, αρνητικά βέβαια, στη χώρα μας, της υπερφορολόγησης, και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα, τα στοιχεία, και δεύτερον, της φοροδιαφυγής, όπου η αδυναμία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και η υπερφορολόγηση, ξέρετε, ήρθε με αρνητικό αντίκτυπο στον ελεύθερο επαγγελματία, που έχει χάσει την μπάλα, που δεν ξέρει που πληρώνει. Ναι. Στο συνταξιούχο. Επειδή τώρα προέκυψε χθες. Στο μισθωτό, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό υπάλληλο. Ακούστε τώρα να σας πω κάτι. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την επικαιρότητα. Αποκαλύφθηκε λοιπόν μεγάλο κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια κτλ. Ναι. Έτσι. Ναι. Χθες. Εμείς φέρουμε τώρα την ηλεκτρονική τιμολόγια. Μισό λεπτό. Και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Εδώ είναι. Μισό λεπτό. Δίνεται, μου λένε. Δίνεται με έψιλον, με έψιλον, έτσι όχι. Δίνεται εσείς ως κράτος, ως κρατική φορείς κτλ. Η ΑΔΕ κτλ. Δίνεται τα άφημη αφιδώς. Δηλαδή έχουν γεμίσει τα νησιά, για παράδειγμα, οι ακριτικές περιοχές κτλ. Που είναι εύκολο, με άφημη σε αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται και φεύγουν. Βγάζουν άφημη, τραβάνε μετά μια σειρά, ένα πακέτο με πλαστά τιμολόγια, γίνεται χαμός. Θα το αυστηροποιήσετε αυτό. Υπάρχουν πολλά, πολλά προβλήματα. Θα σας πω και πραγματικά, και πραγματικά αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στους φοροελεκτικούς μηχανισμούς. Ναι. Γιατί υπάρχουν και ικανότητα στελέχη στη δημόσια διοίκηση. Τα βλέπετε αυτά. Που παλεύουν. Θα το διορθώσετε αυτό. Αλλά, θα κάνετε κάτι. Προσέξτε. Εμείς ήδη, όχι μόνο άλλο θα πει. Και Έλληνες έτσι. Ξαφανίζονται μετά. Εμείς ήδη έχουμε εξαγγείλει τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ώστε πραγματικά να πάμε σε μείωση τη φοροδιαφυγή. Θα συνδέσετε τι ταμιακέ μηχανέ με την ΑΔΕ. Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Ναι. Διότι έτσι θα οδηγηθούμε στην μείωση των εικονικών και πλαστών τιμολογίων. Και θα γνωρίζει το κράτος αυτόματα το τι γίνεται στην αγορά. Ταμιακέ μηχανέ συνδεδεμένε με την ΑΔΕ, με το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει λοιπόν μία αυτή τη στιγμή ανοιχτή συζήτηση. Από το οικονομικό επιτελείο στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικοποίησης, της αυτοματοποίησης, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα φορολογικά έσοδα, να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, να δώσουμε. Προσέξτε, εμείς βάζουμε και στην ατζέντα και ένα άλλο θέμα. Το θέμα της κινητροδότησης. Ναι. Να δώσουμε κίνητρο σε αυτόν που θέλει να λάβει την απόδειξη, σε αυτόν τον οποίο δίνει και να μπορέσουμε πραγματικά να πάμε την οικονομία μπροστά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Ναι, υπάρχουν αδυναμίες. Να σας πω τώρα. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάντως, θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Κυρία Δημαράμα, μισό λεπτό για να το θέσω και ένα δύσκολο ερώτημα που μπορεί να τον φέρει σε άγωνη θέση. Θα σας πω τώρα. Δύσκολο ερώτημα δεν υπάρχει. Είχαμε τη Σαμοθράκη. Είναι στάση υπουργού να κλείνει το μάτι σε επαγγελματίες που ναι, σε ένα χώρο, σε ένα νησί που μαρτύρησε και να λέει ότι δεν θα πολυγίνουν έλεγχοι.
Κοιτάξτε, δείτε, οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες. Το ναι. Ποιος αποφασίζει και το τι θα γίνει, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Από την άλλη πλευρά, στη Σαμοθράκη. Τι... Από εκεί πέρα. Προσέξτε. Καταλαβαίνετε πέρα, τι μήνυμα εκπέμπεται. Δεν υπάρχει κανένα. Από εκεί πέρα, στη Σαμοθράκη, είδαμε μια άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης. Πέρα με μέτρα. Όχι, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Αλλά από εκεί, εδώ λέμε για τη φοροδιαφυγή. Από εκεί και πέρα. Τι λέμε στον επαγγελματία. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, μιλάει για συγκεκριμένες διαδικασίες για να μην υπάρχουν αδικίες. Ναι. Κυρία Δημαδάμα, θέλατε ένα σχόλιο να κάνετε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αφέθηκε να εννοηθεί ότι οι έλεγχοι θα είναι λίγο πιο ήπιοι κτλ. Θεωρώ ότι είναι καταδικαστέο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε, εάν υπόθηκε με αυτόν τον τρόπο, διότι δημιουργεί μία σύγχυση. Θα δοθούν άλλα κίνητρα και μέτρα στήριξη. Μία σύγχυση, γιατί μετά θα αρχίσουν και κάποιοι άλλοι, όπως παλιότερα είχαμε απεργίες ή επεισόδια στο κέντρο να ζητούν αντίστοιχα να γίνεται κάτι τέτοιο. Σε κάποιο άλλο νησί θα συμβεί κάτι άλλο. Επομένως, αυτό είναι μία τακτική η οποία δεν οδηγεί στην κατεύθυνση του να είμαστε ευσυνείδητοι όλοι και δημιουργεί και ανισότητες ή μία θολή εικόνα του αν, πώς και με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας προς το δημόσιο και το δημόσιο προς εμάς βέβαια, γιατί αυτά πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές, κάτι που δεν το έχουμε στην Ελλάδα δυστυχώς καλλιεργήσει, δεν το έχουμε καταλάβει και έχουμε και πολύ μεγάλο δρόμο όταν συζητούμε τώρα το 2019 για ηλεκτρονικά βιβλία, για διασύνδεση, όταν τα λέγαμε τόσα πολλά χρόνια ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει. Είμαστε στην εποχή της Ψηφιακής Επανάστασης. Και εσείς ήσασταν κυβέρνηση όμως. Ακριβώς, αυτό μάλιστα, λέω, τα παραλάβατε τα πράγματα όταν ήταν στο χείλος του γκρεμού και δεν το αποτρέψατε. Προσπαθήσαμε ακόμη και τότε να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν αντιστάσεις. Εύχομαι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να επιτύχουμε, γιατί στην ψηφιακή εποχή που ζούμε μπορούν να γίνουν πάρα πολλές διασταυρώσεις που θα διασφαλίσουν ακριβώς την εύνομη λειτουργία και κυρίως τη μία αδικία, να μην αδικούμε κάποιους, ενώ ενισχύουμε κάποιους άλλους. Κυρία Δημαδάμα, γιατί ξέρετε, ο άλλος έχει και την αίσθηση ότι εγώ πήγα σε αυτό το μαγαζί, δεν μου έδωσε ποτέ απόδειξη και εγώ στη δουλειά που κάνω αντίστοιχα, γιατί να κόβω αποδείξεις. Και δημιουργείται ένας φαύλος. Το ερώτημα όμως είναι ποτέ. Ότι εν τέλει μπορεί αυτή η συνταγή του κ. Μητσοτάκη να βγει, να οδηγήσει. Κοιτάξτε, δηλαδή στα επιφυτά αποτελέσματα, η γιατί ακούμε πολλά. Τη φορολογία είναι ένα βήμα. Δεν αρκεί όμως. Η δική μας άποψη είναι ότι χρειάζονται πολλά κριτήρια να πλαισιώσουν τη μείωση της φορολογίας, προκειμένου να έχουμε επενδύσεις και να έχουμε ανάπτυξη με τους όρους που θέλουμε εμείς. Με ένα βιώσιμο προσανατολισμό, με ένα κοινωνικό πρόσωπο. Αν δούμε και αυτά, και εμείς θα καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως αντιπολίτευση για τη βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα μπορούν να λυθούν αρκετά πράγματα. Σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα. Ναι. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που έχει προϋποθέσεις εξαιρετικά ρευστές από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς. Άρα δεν αρκεί μόνο αυτό. Και εδώ θέλω να βάλω ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Είναι το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της οικονομίας, καλός ή κακός, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αρκεί σε αυτές μόνο ο φορολογικός συντελεστής ή μείωση για να μπορέσει να πάρει μπροστά. Χρειάζεται άλλου τύπου παρεμβάσεις, τις έχουμε καταθέσει, που θα ευνοήσουν και τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πάρουν λίγο τα πάνω τους. Έχουν γονατίσει. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η μεσαία τάξη λύγησε όλα τα τελευταία χρόνια. Για να στηρίξει την ελληνική οικονομία η μικρομεσαία επιχείρηση και από εκεί και πέρα βεβαίως να έρθουν επενδύσεις με προϋποθέσεις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και στο ελληνικό, οι οποίες θα δώσουν πράγματι μία τροχιά ανάπτυξη στη χώρα που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την έχουμε ανάγκη ως οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αλλά όχι ανάπτυξη για την ανάπτυξη, χωρίς δικλείδες ασφαλείας και όχι μόνο μείωση της φορολογίας. Για τη δική μας άποψη, σαν κίνημα αλλαγής, αυτό δεν αρκεί. Κύριε Σπανάκη, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι στο πλαίσιο το πώς γίνονται οι έλεγχοι είναι ξεκάθαρο. Γίνονται με μια συγκεκριμένη διαδικασία και πρέπει αυτό το πλαίσιο να γίνει ακόμη πιο δίκαιο, πιο σωστό. Και να μην κινδυνεύουν και οι άνθρωποι, μέσα, έτσι, γιατί είδαμε, κύριε Σπανάκη, θα γίνει μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια. Και ελεγκτές, συγγνώμη κύριε Σπανάκη, οι οποίοι κυνηγούνται, τραυματίστηκαν, θα πρέπει να προστατεύονται και οι άνθρωποι. Θα με επιτρέψετε να πω, γιατί άκουσα τον κύριο Μακρυγιάννη προηγουμένως να λέει, ακούστε, δείτε, εδώ ο τρόπος είναι και θα γίνει και ακόμα καλύτερος με συγκεκριμένο τρόπο και διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση ή οτιδήποτε. Ναι. Είναι με συγκεκριμένη διαδικασία που θα γίνει το έλεγχος. Πάμε στο κομμάτι να δούμε αυτό που λέμε φορολογική συνείδηση. Προσέξτε, δεν είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της φορολογικής συνείδησης. Όπως αν θέλετε, πρέπει επιτέλους να μπει στο εξιλόγιο μας και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει την πρόθεση
να πάει σε αυτή την κατεύθυνση να υλοποιήσει πράγματα, όπως τις επιβράβευση της συνέπειας. Τις επιβράβευε, επαναλαμβάνω, να επιβραβευθεί ως συνεπής. Είτε είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του στα ασφαλιστικά ταμεία, στον πειρασμό στη φορολογική διοίκηση, ναι, για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ πειρασμό. Με τη ΖΕΦΗ. Ακούστε έτσι, λοιπόν. Τον καλοπληρωτή να τον έχουμε πάλι. Λοιπόν. Αν θέλετε. Γιατί λοιπόν, καταργείται η έκπτωση. Προσέξτε να μην πείτε. Όχι, ως πλήρως. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι, ακούστε λοιπόν να δείτε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, και δεν πάει να το αφισβητήσει κανένα, ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί. Βλέπουμε τις καταθέσεις να γυρνούν πίσω. Θα μου πείτε τώρα τελικά γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει καταρχήν, είχε ξεκινήσει πριν τις εκλογές, γιατί βλέπαν όλοι και οι αγορές. Αρκετά πριν. Ότι έρχεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αρκετά πριν τώρα. Με έναν μεταρρυθμιστή πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει σταθεροποιήσει τα πράγματα. Μεταρρυθμιστή πρωθυπουργό. Ο αγαπημένος των δανειστών. Τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Ναι. Προσέξτε, δείτε. Που τον Κυριάκο το Μητσοτάκη τον εμπιστεύτηκαν και άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ. Έτσι έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τις τράπεζες να έχουν φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές. Το είδαμε με την Τράπεζα Πειραιώς, με την Εθνική Τράπεζα. Βλέπουμε χαμηλά επιτόκια στις δημοπρασίες των εντόκων γραμματείων. Βλέπουμε το επταετές ομόλογο που δανειστήκαμε 2,5 δισεκατομμύρια με 1,9% επιτόκιο. Και βλέπουμε αυτό. Το δίκτυο οικονομικού κλίματος που έχει πάει στις 105,3. Και πάει ακόμα καλύτερα. Προσέξτε όμως να δείτε. Ναι. Και έρχομαι και σας λέω ότι αυτό έχει να κάνει και με την επίδραση των προγραμματικών δηλώσεων, της σημερινής κυβέρνησης. Προσέξτε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι πολλαπλασιαστικό όφελος θα έχει η υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Προσέξτε. Τέσσερα νομοσχέδια. Έρχεται του μεταφορών. Έχουμε νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Έχουμε συνέχεια. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει και την μείωση της γραφειοκρατίας ακόμα. Ψηφίσαμε το επιτελικό κράτος. Είδαμε ο κύριος Γεραπετρίτης συγκεκριμένα αυτά. Πράγματα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς λέμε ότι θέλουμε μία πίστοση χρόνου. Μία πίστοση χρόνου όχι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για πραγματικούς λόγους. Την έχετε πάντως. Για να δείξουμε πράγματα. Και αν θέλετε, επειδή κύριε Μακρυγιάννη και κυρία Χοδρογιάννη, να δούμε αντίστοιχα τι συνέβαινε. Τι πειραματισμούς είχαμε στις αρχές του 2015. Μην το συγκρίνουμε τώρα. Μην πάμε τόσο μακριά. Τώρα, κύριε Σπανάκη, χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Εκείνος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Ούτε ο Τσίπρα δεν τον θέλει. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Εκείνος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί επιτέλους η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση μεταρρυθμιστική για να πάμε μπροστά. Ωραία, να πάμε λίγο στον κύριο Μπάκα. Στον κύριο Μπάκα, Ο κύριο Μπάκα. Μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε γενικότερα για αυτή τη στιγμή. Η μείωση της φορολογίας θα βοηθήσει αποφασιστικά ή θα ενθαρρύνει, θα αποδώσει θετικά ή θα ενθαρρύνει κι άλλο τους φοροφυγάδες, λίγο τους μάχες εκεί της αγοράς. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει την οικονομία γενικότερα. Οποιαδήποτε μείωση του φόρου βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ θα πω το εξής όμως. Δεν έχω ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα την ιδανική επιχειρηματικότητα κάτι. Νέοι άνθρωποι που θέλουν να επιχειρήσουν στη χώρα. Θα πάμε και στην επιχειρηματικότητα τώρα αμέσως μετά στο Και θέλω να πω το εξής, κύριε Μακρυγιάννη. Ποια είναι τα κίνητρα σε ένα νέο να επιχειρήσει στη χώρα, πρώτον. Και δεύτερον, πώς είναι λογικό όταν ένας νέος παίρνει χρήματα από τους γονείς του, που έχουν φορολογηθεί οι γονείς του αυτά τα χρήματα, να τα παίρνει στην επιχείρηση δική του, 19 χρόνων, 20 χρόνων, 21, να βγάζει ένα κέρδος και να φορολογείται δεύτερη φορά τα ίδια χρήματα της ίδιας οικογένειας. Ως εισόδημα. Ναι. Ενώ δεν είναι δικά του. Τι αιχμές βλέπετε τώρα εσείς έτσι στην αναπτυξιακή προσπάθεια, κύριε Μπάκα, έτσι όπως είσαστε στην αγορά και ειδικά στο κομμάτι του real estate που είχε πάει καλά τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Βοηθήθηκε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πήγε καλά το real estate. Ξανά είδαμε οικοδομές, ξανά είδαμε να ζωντανεύουν οικοδομικά τετράγωνα, να γίνονται εργασίες κτλ. Airbnb και πάει λέγοντας. Αυτό το κομμάτι λέτε θα συνεχιστεί ή πάμε σε κάποια φούσκα, γιατί βλέπω μείωση του Airbnb. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο, στο οποίο να προσδοκούμε βασίμως ή πρέπει να ρίξουμε βάρος με βάση και το πλαίσιο το οποίο έχει περιγράψει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, στο κομμάτι της ανάπτυξης? Ενώ τα εισοδήματα της βραχυπρόθεσμιας μίσθωσης συνεχώς μειώνονται, δηλαδή σχέση το 2018-2019 έχουμε μια μείωση 25% και συγκεκριμένα στους δύο μήνες, τον Ιούνιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2019, ναι, βλέπουμε περίπου μια μείωση περίπου 8% πλέον. Ναι.
Ταυτόχρονα βλέπουμε όμως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να επιλέγουν ακόμα και σήμερα τη βαϊχρόνια μίσθωση. Διαγράφουν συνεχώς νέα ακίνητα. Η αγορά, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, είχε μία αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα από τις ανακαινήσεις, ακόμα και 85%. Ναι. Είδαμε μικρές οικοδομικές δραστηριότητες, ανακαινήσεις ακινήτων, με στόχο τη βαϊχρόνια μίσθωση. Πάμε στο επόμενο κομμάτι όμως. Βασικός συντελεστής για να σηκωθεί η κτηματαγορά και πραγματικά να αποτελέσει βασικό μοχλό της οικονομίας της χώρας, ναι, είναι να ανοίξουν οι στρόφιγες τράπεζες. Όταν η τράπεζα ζητάει 25 και 30% ιδία συμμετοχή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διανύσει 10 χρόνια οικονομική κρίση, που συγκεκριμένα στα νούμερα για 150.000 ευρώ αγορά κινήτου, η τράπεζα ζητάει 45.000 ευρώ ιδία συμμετοχή. 10 χρόνια με 600 ευρώ μισθό ή 550 ευρώ μισθό ή τόσο μεγάλη ανεργία. Πώς θα μπορέσει κάποιος να έχει μαζέψει αυτά τα χρήματα για να μπορεί να συμμετέχει στην αγορά κινήτου? Ναι, είναι τράπεζες. Κάποιο τομέα που έτσι έχετε ξεχωρίσει από αυτά τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση για να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα? Το πείραμα του κερατσινίου, για παράδειγμα. Σίγουρα, το κερατσίνι αυτή τη στιγμή, η ανάπλαση, ότι το συζητάνε, ότι συζητάει η κυβέρνηση την ανάπλαση του κερατσινίου, είναι ένα βασικό θέμα. Είναι η αρχή όμως. Δίνει έναν αέρα αναζωογόνηση γενικότερα, το οποίο, αν ξεκινήσει, πραγματικά θα δημιουργήσει μια καινούργια ριβιέρα και που λέμε Αθηναϊκή να γίνει και Πειραϊκή. Σημαντικότερο όμως, κύριε Μακρυγιάννη, είναι ο Κορυδαλός. Όποιος γνωρίζει την ιστορία στον Παροτάδικο στο Εγάλεο, εμείς λέμε ότι θα γίνει ακριβώς το ίδιο και στον Κορυδαλό. Όταν φύγουν οι φυλακές, όλοι αυτοί που είναι στο γύρω-γύρω από την περιοχή τη συγκεκριμένη, θα δουν τις περιουσίες να αλλάζουν αξίες. Θα γίνει πραγματικότητα αυτό άραγε? Μα πει ο κύριο Παπαδάκη. Εμεί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όχι, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα μου επιτρέψετε, γιατί τα τοποθετεί πολύ σωστά ο κύριο Μπάκα, ο άνθρωπο τη αγορά. Προσέξτε. Κερατσίνη. Κορυδαλό. Ελληνικό. Και να περιμένουμε και την 7η Σεπτεμβρίου, τη μέρα που ο πρωθυπουργό τη χώρα θα κάνει τι εξαγγελίε. Να περιμένουμε, να δούμε, να ακούσουμε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε όμω ότι εδώ υπάρχει ένας συνολικός, συγκεκριμένος, ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος προγραμματισμός. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Και αυτό, ξέρετε, κύριε Μπάκα, και το λέω και για σας, δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις στην αγορά. Πολύ καλές προϋποθέσεις, διότι είπαμε στην αρχή και το λέω και ξανά, για εμάς στη Νέα Δημοκρατία σημαντικό θέμα είναι η ελληνική οικονομία να αποκτήσει την αξιοπιστία. Να έρθουν εδώ επενδύσεις βάσιμες που θα δώσουν εκείνες τις προϋποθέσεις για να πάμε μπροστά. Και το λέω αυτό διότι, προσέξτε, ήδη βλέπετε έναν ιδιοκτήτη και περιμένει, προσδοκά, η προσδοκία. Η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα το οποίο έχει, πραγματικά φέρνει την προσδοκία σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Και βλέπετε ότι και σε περιοχές που μέχρι χθες ήταν ξεχασμένες. Κύριε Σπανάκη, αυτό υπάρχει δύο χρόνια τώρα, τρία όμως. Και βλέπετε τώρα ότι ήδη έχουν αρχίσει και ακούγονται. Όχι ξεχασμένες. Λόγω της βαϊχρόνιας μίσθωσης, κύριε Σπανάκη, να πούμε την αλήθεια τώρα όμως. Ήταν η τελευταία φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτος στη Β' Πειραιά. Στις επόμενες εκλογές θα δείτε ποσοστά θα γίνει η Δημοκρατία. Όχι μόνο στη Β' Πειραιά και στη Β' Αθηνών. Θα δείτε τι ποσοστά θα. Τον νότιο τομέα. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, και εδώ να κάνω και μια. Επιτρέψτε μου. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ιστορική ευθύνη. Μια ιστορική ευθύνη να αλλάξει την εικόνα της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Θέλουμε να είμαστε ένας ισότιμος συνομιλητής. Ο Τσίπρας ήταν αγαπημένος για τρία χρόνια. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε πάρει μια λαϊκή εντολή έχουμε μια εντολή, αν θέλετε, να το πω με άλλους όρους, επειδή είναι και άνθρωποι της οικονομίας που παρακολουθούν την εκπομπή, έχουμε μια εντολή λαϊκή από τον κόσμο και πρέπει πραγματικά να την εκπληρώσουμε, να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα. Έτσι πρέπει για κάθε κυβέρνηση. Ακριβώς. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται, βέβαια. Μόνο και την κυρία Δημάδα μας. Ξέρετε, σήμερα υπάρχουν νοικοκυριά και υπάρχουν παππούδες που δίνουν χρήματα στα εγγόνια τους, όχι πατεράδες, που είπατε εσείς προηγουμένως. Παππούδες. Με 400 ευρώ μέσω όρο για το 1/3 των εργαζομένων, κύριε Σπανάκη, πώς θα γίνει? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα το ότι δεν κατέρευσε κοινωνικά η χώρα μετά από όλη αυτή την
λιτότητα, την ταλαιπωρία που πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πάλευε με τη λιτότητα, με τους θεσμούς και με τα μνημόνια, τέλος πάντων, να μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Ήταν γιατί ακριβώς η ελληνική οικογένεια είχε πολύ ισχυρούς δεσμούς. Δεν άφησε ούτε τα παιδιά, ούτε τα εγγόνια να καταρρεύσουν. Ήταν δίπλα τους με τους πενιχρούς μισθούς ή συντάξεις, αν και εφόσον υπήρχαν, ή με τις μικρές καταθέσεις. Κυρία γιατί Δημαδάμα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονταν και στερήθηκαν οι ίδιοι. Ένα γενικό σχόλιο για τα πεπραγμένα της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι αυτό το πρώτο διάστημα, θα θέλαμε. Για να συνοψίζουμε για να είμαστε ειλικρινείς, λέμε ότι η κυβέρνηση ήρθε προετοιμασμένη. Και ήρθε προετοιμασμένη σε αρκετά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, η επικοινωνιακή και η ουσιαστική σε κάποια ζητήματα προσπάθεια που έκαναν και που κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν είναι ένα βήμα. Εμείς είπαμε ότι ό,τι είναι θετικό για τον ελληνικό λαό, όπως κάναμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως κάναμε και παλαιότερα, θα στηρίξουμε. Χρειάζεται και άλλου τύπου συνενέσεις. Όταν εμείς για το άσυλο φέραμε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν εισακούστηκαν. Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της κάποιες παραμέτρους που εμείς θέσαμε. Σας λένε ότι πήγατε πίσω ένα βήμα από αυτό που παλαιότερα είχατε νομοθετήσει. Εμείς από την αρχή μιλούσαμε για τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, τον νόμο του 2011. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι και για τις επενδύσεις και για την συζήτηση που γίνεται για την ανάπτυξη και για τη συζήτηση που έγινε τελευταία για τις Κυριακές και για την εργασία το αν θα είναι ανοιχτά ή όχι τα μαγαζιά, εκεί υπήρξαν αστοχίες. Θα πρέπει να τα δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Θα είμαστε εδώ με προτάσεις ως αντιπολίτευση. Έχουμε σχεδιασμό για το δημογραφικό, για την ανάπτυξη. Θα συμπλέψετε για το με την Νέα Δημοκρατία, αν χρειάζεται. Για δηλαδή όλα αυτά. Εμείς θα, θα συμπλέψουμε. Όπως στο θέμα του εκλογικού νόμου, για παράδειγμα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που θεωρούμε ότι είναι στις δικές μας σοσιαλδημοκρατικές απόψεις κοντά, εκεί που μπορούμε να ακουστούμε. Θέλω τώρα ένα παράδειγμα με τον εκλογικό νόμο. Και όχι, στον εκλογικό νόμο εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και 1,5 χρόνο την πρότασή μας. Ακριβώς όπως είναι για αναλογικότερο εκλογικό νόμο, εάν η Νέα Δημοκρατία λάβει υπόψη τις δικές μας προτάσεις και σε ποιο βαθμό θα το δούμε αυτό. Διότι εντάξει, σύνθεση θα πρέπει να γίνεται. Ακριβώς, διότι είναι κυβέρνηση είναι. Και θέλουμε συνθέσεις, θα δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Σε άλλη περίπτωση, προφανώς και δεν θα στηρίξουμε. Μάλιστα. Αν είναι στην κατεύθυνση που θέλουμε και που εμείς έχουμε θέσει 1,5 χρόνο νωρίτερα από όλους, γιατί θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει και στην προηγούμενη κυβέρνηση σειρά νομοσχεδίων τα οποία αγνώρισε παντελώς. Ευχόμαστε να μην κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς. Μήπως σας παίρνει απλώς τα στελέχη και κάνει τη δουλειά της. Προφανώς. Εντάξει, αυτό θα φανεί και εδώ θα κρυθούν και όλα. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Μακρυγιάννη, η ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Η προσδοκία και η ελπίδα καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου, έχουμε τσουρουφλιστεί όλοι μας. Όλος ο ελληνικός λαός από τις αστοχίες όλων τα τελευταία χρόνια. Ώρα λοιπόν ένα τελευταίο σχόλιο του κυρίου Σπανάκη. Ένα σοβαρό πολιτικό λόγο όλοι. Μείωση φορολογίας. Επιδόματα δεν θα πειραχτούν. Πλεονάσματα. Συντάξεις δεν θα πειραχτούν. Όλα. Μισθοί δεν θα πειραχτούν. Θα επιτευχθούν. Απολύσεις δεν θα υπάρχουν. Να σταματήσει αυτή η κοινωνιολογία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα. Κάτι να πω. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνουμε, αλλά μην μισό λεπτό να βάλω το ερώτημα, κύριε Σπανάκη. Κύριε Σπανάκη, μισό λεπτό. Λοιπόν, όλα θα γίνουν. Επιδόματα, μείωση φόρου κτλ. Στο τέλος, μήπως τετραγωνίσετε και τον κύκλο. Γίνονται όλα αυτά. Υλοποιούμε ό,τι δεσμευθήκαμε. Ήδη την επόμενη εβδομάδα, κύριε Μακρυγιάννη, κυρία Χοδρογιάννη, θα είναι έτοιμη και η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις. Ναι. Άνθρωποι το οποίο θα δώσει ανάσα είχαν αδυναμία, πραγματικά. Προσέξτε. Είχαμε αδυναμία από τη φορολογική, από την πολιτική ηγεσία την προηγούμενη, να φέρει μια γενναία ρύθμιση και είχαμε εκτόξευση οφειλών και οφειλετών. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή το πρώτο πράγμα που έκανε, και πραγματικά χαίρομαι, με τίμησε ο Πρωθυπουργός που ήμουν και η συγκριτής. Προσέξτε, φέρνουμε τις 120 δόσεις. Άρα λοιπόν θα μπορούν άνθρωποι που δεν μπορούσαν μέχρι χθες, που ήθελαν να πληρώσουν και να δεν μπορούσαν να μπουν, οι εταιρείες, η πλατφόρμα, οι νομικά πρόσωπα που τα είχαν αποκλείσει. Ναι. Προσέξτε, τα είχαν αποκλείσει. Και μείωση του επιτοκίου. Μείωση του επιτοκίου. Μείωση του ποσού. Μην τα πούμε όλα τώρα πάλι όμως αναλυτικά. Γνωρίζουμε ότι πολλοί κόσμοι θα περιμένουν με κομμένη την ανάσα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, έτσι θέλω αισιόδοξα να κλείσουμε. Τι λέτε στους νέους που πέτυχαν ή δεν πέτυχαν, με αυτό ξανά να κλείσουμε, να επιχειρούν στη χώρα. Να επιχειρούν, εννοείται. Ή να επιχειρούν να φύγουν. Πρέπει να επιχειρούν στη χώρα. Να επιχειρούν στη χώρα, αλλά, κύριε Μακρυγιάννη, σημαντικό στοιχείο ποιο είναι. Να δοθούν
κίνητα στην πράξη και όχι στα λόγια. Πολλά λόγια όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μακρυγιάννη. Λίγη στην πράξη. Κύριε Μακρυγιάννη, ένα πανεπιστημιακό που έρχονται φοιτητέ με τόση ελπίδα, τόση δύναμη, τόση όρεξη για δουλειά. Πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους χθες, όχι αύριο. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία συζήτηση και η ευχαριστώ σημερινή. Πάρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπανάκη, κύριε Αδαλαδάμα, κύριε Μπάκα. Είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα, Γιάννη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πλέον. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που συντονιστήκατε και μας παρακολουθήσατε και απόψε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.